άλλη μια φορά η χώρα μας φιγουράρει στα μεγαλύτερα ειδησιογραφικά δίκτυα σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Το νέο βίντεο του Al Jazeera που εμπλέκει εκ νέου την Κύπρο κάνει τον γύρο του κόσμου μέσω εκτενών δημοσιευμάτων. Πέραν από τη Βρετανία, η είδηση ταξιδεύει από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ευρώπη και από εκεί στην Αυστραλία μέχρι και το Βιετνάμ. Με το θέμα ασχολούνται και μεγάλα ειδησιογραφικά δίκτυα όπως το France 24. Η Κύπρος εμπλέκεται σε πώληση της Ντέρπη σε εγκληματίες. Είναι ένας από τους πηχαίους τίτλους, ενώ εκτενείς αναφορές γίνονται και στο προηγούμενο βίντεο του αραβικού δικτύου. Στο εσωτερικό τώρα, Γενικός και Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας έδωσαν οδηγίες προς την αστυνομία όπως μελετηθούν προσεκτικά όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στο νέο βίντεο και να αρχίσουν έρευνες για όλα τα θέματα που αφορούν την Κύπρο. Ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας μίλησε και για την πορεία των ερευνών που αφορούν και το πρώτο βίντεο. Βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και υπάρχει συνεχή συνεννόηση με την νομική υπηρεσία. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται ακόμα και οι έρευνες σε σχέση με την έκθεση της Επιτροπής Καλογύρου και μελετώνται υποθέσεις που εγείρονται από την έκθεση της Επιτροπής Νικολάτου. Σημειώνεται πως πρόσφατα υπήρξε ενίσχυση της ανακριτικής ομάδας που διερευνά τις υποθέσεις.